Για να δούμε, τι θα δείξει. Ξέρεις είναι το drift. Θα μάθουμε τώρα. Θα μάθεις. Λοιπόν. Λοιπόν, σαν όρος drift είναι η τεχνική οδήγηση στην οποία ο οδηγός εσκεμμένα γλιστράει το πίσω μέρος του αυτοκινήτου στις στροφές, διατηρώντας τον έλεγχο του οχήματος και υψηλή ταχύτητα εξόδου. Για να πούμε ότι ένα μάξι τριφτάρει, πρέπει η πίσω γωνία γλιστρήματος να είναι μεγαλύτερη από την μπροστά πριν την κορυφή της στροφής, apex, και η μπροστινή τροχή να σημαδεύουν αντίθετα από την κατεύθυνση της στροφής. Και όλα αυτά με τον οδηγό να έχει το πλήρη έλεγχο το παραπάνω. Το drifting στη μορφή μηχανοκίνητου αθλητισμού με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, ο οδηγός πρέπει να κοντρολάρει το αμάξι του ενώ πλαγιολισθένει από άκρη σε άκρη με μεγάλη ταχύτητα, συνήθως μεταξύ 120 με 160 χιλιόμετρων μέσα σε ενδεδειγμένη διαδρομή. Η διαδρομή αυτή είναι ασφάλτινη και συνήθως πίστα, ενώ ο οδηγός κρίνεται για την ταχύτητά του, τις γωνίες που παίρνει, την εκτέλεση και το στυλ της οδήγησής του. Όπα, όπα, φτάνει. Όντως φτάνει. Σίγουρα όλοι θα έχετε κουμπλάρει στο παρελθόν να δείτε τι είναι αυτό το drift. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να μπούμε στη θέση κάποιου που δεν έχει ιδέα το τι είναι το drift, το κάναμε κι εμείς. Το τι διαβάσαμε εδώ μέσα δεν μπορείτε να φανταστείτε, μας πέσαν τα μαλλιά. Βέβαια βρήκαμε και κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για το τι είναι το drift, αλλά είναι πολύ λίγες μέσα στους τόνους σαβούρας που διαβάσαμε. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το drift σημαίνει πλαγιολίσθηση στα ελληνικά, οπότε κρατήστε αυτό, ξεχάστε όλα τα άλλα για χιλιόμετρα 120 μέχρι 160 και εκείνη η γωνία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την άλλη και clipping points και τέτοια, ξεχάστε τα, δεν σας ενδιαφέρουν. Ένα πολύ βασικό κομμάτι που πρέπει να πούμε αρχικά είναι ότι με την εκπομπή αυτή δεν σας παροτρύνουμε να πάρετε το αυτοκίνητό σας ή το αυτοκίνητο του πατέρα σας ή οποιοδήποτε άλλου και να αρχίσετε να κάνετε drift στους δρόμους και οπουδήποτε αλλού. Το drift είναι μέρος της αγωνιστικής οδήγησης που απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους δρόμους και τους δημόσιους χώρους. Μην το προσπαθήσετε λοιπόν σε δρόμους και πλατείες κλπ. Το πιο πιθανό είναι να μαζέψετε πεζοδρόμια και κλήσεις από την αστυνομία και στη χειρότερη να πάρετε στο λαιμό σας κάποιον άνθρωπο. Αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν ένα αυτοκίνητο πλαγιολισθαίνει είναι πάρα πολύ εύκολο να χαθεί ο έλεγχός του. Το ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι το παντελίκι είναι πάρα πολύ γλυκό, γι' αυτό προσπαθήστε να δείχνετε ωριμότητα όταν οδηγείτε στον δρόμο και σεβασμό προς τους υπόλοιπους. Εφόσον κατανοήσατε τι είναι το drift, πάμε να δούμε ποια αυτοκίνητα είναι κατάλληλα για drift. Ουσιαστικά, κάθε πισωκίνητο μπορεί να κάνει drift. Μία παρένθεση εδώ. Επειδή πήρε το μάτι μας στο διαδίκτυο τετρακίνητα και πισωκίνητα αυτοκίνητα να κάνουν γυρόφρενο, αυτό δεν είναι drift. Drift γίνεται μόνο με πισωκίνητα αυτοκίνητα. Σίγουρα κατά καιρούς θα έχετε δει βίντεο στο YouTube για τα top 10 καλύτερα αυτοκίνητα. Πισωκίνητα. Μέσα αυτά είναι συνήθως Nissan Silvia, Nissan Skyline, 350Z, BMW σειρά 3, σειρά 5, Mazda RX7, RX8, Toyota Supra, Toyota Lux 86 και άλλα πολλά. Όλα τα αυτοκίνητα είναι κατάλληλα για drift. Αυτά είναι τα πιο διαδεδομένα αυτοκίνητα για drift στον πλανήτη. Και πριν βιαστείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε, κάθε πισωκίνητο κάνει για drift. Όταν θα έρθει η ώρα να επιλέξετε ένα αυτοκίνητο για αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας κάποιες παραμέτρους, οι οποίες θα είναι και αυτές που θα σας οδηγήσουν στην τελική επιλογή. Το αυτοκίνητο που θα επιλέξετε, πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να καλύπτεται από το budget που έχετε σκοπό να διαθέσετε, τόσο για την αγορά του, όσο και για την βελτίωσή του. Σας ενδιαφέρει μια σχετικά ελαφριά καρότσα, με έτοιμε λύσει στο θέμα βελτίωση, για να μην ταλαιπωρηθείτε, μπλέξετε και σπαταλήσετε άσκοπα χρόνο και χρήμα. Αναφέρουμε τη βελτίωση, διότι σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα, όποιο και αν επιλέξετε, θα χρειαστεί βελτίωση σε κάποια σημεία ώστε να σας βοηθήσει σε αυτό το σκοπό, δηλαδή να κάνετε drift. Ίσως όχι από την αρχή, αλλά σίγουρα εφόσον ξεκινήσετε προπόνηση, θα διαπιστώσετε και από μόνοι σας ότι κάποιες βελτιώσεις είναι αναγκαίες. Τα πιο σημαντικά σημεία που χρειάζονται βελτίωση σε ένα αυτοκίνητο που προορίζεται για drift είναι ο κινητήρας, η μετάδοση και το στήσιμό του. Αυτά είναι τα πιο βασικά, έτσι. Ζάρνες, body και τα λοιπά και τα λοιπά, αφήστε τα για δεύτερη φάση. Τύπου τίντο, λευγέ και φορτιστορισές ζάντες και ο μεγόρο. Όλα αυτά, κινητήρας, μετάδοση και στήσιμο του αυτοκινήτου, θα τα δούμε αναλυτικά ένα προς ένα με παραδείγματα πάνω σε δικό μας αυτοκίνητο στο επόμενο επεισόδιο. Περίμενε, κουλόγος, έτοιμος γράφουμε. Διότι το drift είναι πολύ γαμάτο, παιδιά.
Τώρα πέμπτη. Είδε επίση τίποτα το drift. Δεν είσαι μισθή που είναι drift εδώ στα παιδιά. Θέλω να μάθω να κάνω drift. Θα μάθω και είναι το μόνο σίγουρο. Μόνο τρίτη. Μόνο τρίτη. Είτε έτσι το γιοντα σούπρα, είτε να φορτηγάσει. Πάει το